Χαίρετε λοιπόν, ένα έκτακτο, τόσο έκτακτο το οποίο δεν μπορεί να περιμένει έως αύριο. Για κάποιο λόγο πριν κοιμηθώ είχα μία διέστηση ότι αύριο, παρόλο που κάθε μέρα κάτι γίνεται, αύριο θα μας περιμένει βασικά, όχι εμένα προσωπικά, κάτι πολύ σημαντικό από άποψη κακής είδησης. Δυστυχώς, πριν πέσω για ύπνο, ανοίγω το κινητό και μου στέλνει ένας φίλος ο οποίος βρίσκεται στην Ρωσία αυτή τη στιγμή, ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικούς στόχους μέσα στο Ιράκ. Και όχι απλούς στρατιωτικούς στόχους, συγκεκριμένα. Σας διαβάζω από μέσα την είδηση, σύμφωνα με το Sky News Arabia. Το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι έπληξαν την πρεσβεία στο Ερμπίλ, καθώς και μια αμερικανική στρατιωτική βάση. Ήδη η Ισλαμική Επαναστατική Φρουρά ανέλαβε την ευθύνη για αυτήν την βαλιστική επίθεση, λέγοντας πως βομβάρδισαν το κέντρο κατασκοπίας, καθώς και το κέντρο αντιϊρανικών τρομοκρατικών ομάδων, και όλο αυτό σε απάντηση της τρομοκρατικής επίθεσης μέσα στο νεκροταφείο που υπήρχαν εκατοντάδες Ιρανοί νεκροί και ακόμη περισσότεροι τραυματίες. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο τα οποία θα ανεβάσουμε στην ομάδα στο Telegram. Όποιος θέλει μπορεί να μπει να δει. Θα αφήσω καρφιτσωμένο σχόλιο κάτω της ομάδας. Η Αμερικανική Πρεσβεία στο Ερμπίλ χτυπήθηκε από μακράς εμβέλειας πυραυλικά συστήματα με τρομακτική καταστροφική δύναμη. Η Αμερικανική αεράμινα απέτυχε και έτσι με αυτόν τον τρόπο οι πύραυλοι έπληξαν τους στόχους τους. Εδώ επανέρχομαι σε αυτό το οποίο σας λέω εδώ και ημέρες και επανέλαβα και εχθές. Οι Αμερικανοί προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να σύρουν τους Ιρανούς στον πόλεμο και να αντιδράσουν στις επιθέσεις που κάνουν εδώ και χρόνια. Δεν είναι ότι τώρα χτυπούν άμαχους ή ακόμα και στρατιωτικούς στόχους οι οποίοι βρισκόντουσαν σε ξένα κράτη και όχι μέσα στο Ιράν. Για παράδειγμα στη Συρία, για παράδειγμα στο Λίβανο, για παράδειγμα μέσα στο Ιράκ. Επιμονή μου βάσεως λοιπόν, οι Αμερικανοί χτυπούσαν και σκότωναν Ιρανούς με αποκορύφωμα την μόλις προ λίγων ημερών τρομοκρατική επίθεση όπου σκότωσαν εκατοντάδες αμάχους, πετυχαίνοντας αυτό που λέγαμε ότι θέλαν να κάνουν τόσο καιρό, να σύρουν στον πόλεμο δηλαδή το Ιράν. Μην νομίζετε ότι αυτή η επίθεση θα μείνει αναπάντητη και δεν θα προβληθεί στα δυτικά μέσα μαζικής εξαπάτησης, ότι οι Ιρανοί έτσι απρόκλητα χτύπησαν τους Αμερικανούς μέσα στο Ιράκ. Όσοι το δείτε τώρα το βράδυ, θα θυμηθείτε αύριο το πώς θα παρουσιαστεί η όλη είδηση στα γνωστά τηλεοπτικά μαγαζάκια. Όσον αφορά τώρα εμάς και κυρίως στην Κύπρο, το να αποτυγχάνει η αμερικανική πυραυλική ασπίδα και να δέχεται η Αμερικανική Πρεσβεία καθώς και μια Αμερικανική βάση πλήγματα από τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν, θα πρέπει να μας βάλει σε μεγάλες σκέψεις, διότι και εμείς βασιζόμαστε πάνω κάτω σε αυτού του είδους την αεράμινα. Με λίγα λόγια, εάν επιθυμήσουν κάποια στιγμή οι Ιρανοί ή οποιοδήποτε άλλος έχει τα ίδια πυραυλικά συστήματα να πλήξουν στόχους μέσα στην Κύπρο, μιας και χρησιμοποιείται η Κύπρος, εγώ δεν θα πω μία βάση στην Κύπρο, χρησιμοποιείται ολόκληρη η Κύπρος για να πλήξουν την Ιεμένη και ίσως αύριο μεθαύριο και κάποιον άλλον στην περιοχή. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αν ξεκινήσει λοιπόν ένας πόλεμος, θα έλεγα αν, αλλά έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος όπως βλέπετε μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Από αύριο μένει να το δούμε και στην πράξη. Ελπίζω να πέσω έξω, αλλά δυστυχώς τα γεγονότα μας επιβεβαιώνουν συνεχώς. Αν λοιπόν το πάρουν απόφαση, θα είναι πολύ εύκολο να χτυπήσουν και την Κύπρο. Δεν είναι και τόσο μεγάλη απόσταση, πιστέψτε με. Πιστεύω πως οι Κύπροι αδερφοί μας έχουν χρόνο να μπουν σε μια ουδέτερη κατάσταση, γιατί όλο αυτό δεν θα σταματήσει έτσι απλά. Μην νομίζετε ότι θα μείνουν σε μερικές πυραυλικές επιθέσεις οι μεν και οι δε. Αυτό το οποίο μου διέφυγε να σας πω είναι ότι έχουν χτυπήσει και μέσα στην Συρία αμερικανικούς στόχους. Επομένως μιλάμε για μια ευρείας κλίμακας επίθεση, την οποία οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δεν γνώριζαν ή γνώριζαν και απλά άφησαν να συμβεί, διότι τώρα έχουν μια αφορμή να ξεκινήσουν το χοντρό παιχνίδι στην περιοχή. Τι λέγαμε λοιπόν,